Ο μηχανισμό όπω και τι προηγούμενε φορέ είναι πανέτοιμο. Εμεί θα ευχηθούμε και θα θέλουμε την καλή τύχη, δηλαδή τη θεία βοήθεια, να μην δεχθούμε μεγάλο κύμα. Οι τεχνικέ υπηρεσίε και η πολιτική προστασία είναι σε άμεση ετοιμότητα, οι αρμόδιοι υπάλληλοι, και την προηγούμενη φορά δημόσια του ευχαρίστησα και την Κωνσταντίνα. Την ε, Καχρημάννη, την Επικεφαλή και τον Σπύρο Το, το Μητροβιέννη και την κυρία Κακαράζα, την Πολιτική Προστασία και βεβαίω όλα τα παιδιά του οδηγού. Και προχθέ το βράδυ που έπεφτε το πολύ το χιόνι επάνω στον Αχλαδόκαβο, εμεί το κρατήσαμε ανοιχτό. Άρα, όλοι κάνουν μια συνολική προσπάθεια για να προστατεύσουμε. Σε αυτό, βεβαίω, μετέχει και η ειδοποίηση τροχέα και οι τοπικοί παράγοντε και τα συνεργεία τα οποία εμεί έχουμε εκμισθώσει, διότι δεν, μπορούμε, δεν έχουμε όλα τα μηχανήματα για να είμαστε παντού παρόντε. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το κλίμα. Αλάτι έχουμε αρκετά. Βεβαίω έχουμε αλάτι, έχουμε ξαναπαραγγείλει πάλι και χθε και άλλο αλάτι. Νομίζω ότι θα το αντιμετωπίσουμε. Ποιο κλειδί να είναι από, απόψε, απόψε το, βράδυμα, και... το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί. Αυτή είναι και η δικιά μα εκτίμηση, γι' αυτό έχουμε κινητοποιηθεί. Όμω α πούμε και στου οδηγού, αν δεν έχουν λόγο, σα μην μετακινούνται. Σίγουρα ε, το, η μία άσκοπη μετακίνηση δεν ωφελεί.